Άλιστο. Κοίταξε πάνω σε αυτό το θέμα που λέει ο Σάβα τώρα. Ναι. Να προσθέσω μια και έλεγα θα το πω αργότερα, να το πω τώρα. Άλιστο. Λοιπόν, ε, δεν ήταν μια τυχαία επιλογή αυτή που έγινε την Κυριακή στην Τούμπα με τον κορυφαίο διαιτητή υπό την έννοια ότι σφίριξε τον τελικό του Champions League. Λινγκ. Ε, οι πληροφορίε λένε ότι έρχονται ελίτ διαιτητέ σχεδόν για να μην μπούμε σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, σε αυτά πάντω των επερχόμενων αγωνιστικών θα έχουμε ελίτ διαιτητέ. Και δεν είναι μόνο ελίτ, κα... αυτό... και... είναι καλό ελίτ, γιατί υπάρχουν ναι. και ελίτ οι οποίοι είναι. Α, σου είδαμε. Αυτό είναι, πάντως... είναι καλό. Πάντω είναι από το πάνω, ράφι Ναι, αυτό Και λοιπόν. στο Άρης Ολυμπιακό λοιπόν θα υπάρχει ελίτ διαιτητή και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα υπάρχει ελίτ διαιτητή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για το σήμερα και το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά είναι και ένα μήνυμα για το πριν. Διότι είχαμε αρχιδιαιτέ φυτά. Οι άνθρωποι αυτοί, το μόνο που δεν έκαναν ήταν να του ποτίζει κάποιο στη θέση που βρίσκονταν. Έπαιρναν μυθικά χρήματα, μυθικά συμβόλαια που έφταναν μέχρι και τα 500.000 ευρώ. Γι' αυτό σε έκαναν κόστος. και το φυτό. Ακριβώ. Και έφερναν διαιτητέ που δεν ήταν ακριβώ δικέ του επιλογέ, μπορεί να ήταν επιλογέ άλλων. Και του φόρτωναν ω επιλογέ για να μην πάμε τώρα στου προηγούμενου, του Νταμπάνοβιτ και όλου αυτού που κρίναν και πρωταθλήματα στο παρελθόν, το πρόσφατο. Έτσι.